Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι και η Ροράντου μαζί μας. Κύριε Σταϊκούρα, είχαμε ένα έκτακτο Eurogroup χθες για το θέμα αυτό, ακριβώς τις επιπτώσεις στην οικονομία. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πλέον η ελληνική οικονομία, η οποία βγαίνει από αυτή την κρίση, προσπαθεί η κυβέρνηση να μαζέψει ορισμένα πράγματα για να περιορίσει και την φορολογία. Περιμένουμε επενδύσεις, περιμένουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αν κινδυνεύουμε να κυλήσουμε προς τα πίσω με αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας εξωγενής κίνδυνος, ο οποίος δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Είναι ένας κίνδυνος ο οποίος ουσιαστικά ακουμπάει όλο τον κόσμο και θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες και την ελληνική οικονομία. Το μεγάλο ζητούμενο το οποίο αναζητούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και συζητάμε είναι το βάθος και η έκταση του προβλήματος. Φαίνεται πράγματι ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες και περισσότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αλλά επίσης με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι μιλάμε για ένα παροδικό φαινόμενο. Για να χρησιμοποιήσω εκφράσεις που ακούστηκαν χθες στο Eurogroup και εκτιμήσεις των διεθνών φορέων, η αρχική προσέγγιση ήταν ότι οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία θα είχαν ένα σχήμα V. Δηλαδή θα είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση και μια πολύ μεγάλη άνοδο μέσα στην ίδια χρονιά. Τώρα φαίνεται ότι τα καινούργια στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν οι επιπτώσεις θα έχουν ένα σχήμα U. Δηλαδή πάλι θα παρέλθουν, πάλι θα τις ξεπεράσουμε, αλλά θα κρατήσουν περισσότερο και θα είναι πιο σημαντικές. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία. Το ζήτημα είναι πώς είναι, τι ενέργειες αναλαμβάνουμε, τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με νυφαλιότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι ώστε να λάβουμε τα σωστά μέτρα για την ελληνική οικονομία, αλλά προσοχή και για την ελληνική κοινωνία. Να το δούμε όμως λίγο σε επίπεδο επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν κάποιες δαπάνες στον τομέα της υγείας, προκειμένου να ανασχεθούν οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, θα υπάρξει ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Αυτό ενδεχομένως να απειλήσει και το στόχο 3,5% για πρωτογενές πλεώνασμα. Και τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δύο διαφορετικά θέματα να δείξατε, θα απαντήσω και στα δύο. Στο μεν πρώτο, ήδη, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχουμε πάντα στο επίκεντρό μας και την ελληνική κοινωνία, ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει ενισχύσει με 15 εκατομμύρια επιπλέον του προϋπολογισμού του το Υπουργείο Υγείας για υλικά. Στη βάση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που πρόσφατα ψηφίσαμε. Και είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις. Αυτά μπορεί να τα αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός λόγω της εκτέλεσης που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Χρειάζονται και οριζόντιες, κεντρικές ευρωπαϊκές επιλογές και πολιτικές, τις οποίες συζητήσαμε όχι σε βάθος χθες, για να είμαι ειλικρινής, προκειμένου στο Eurogroup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου, να είμαστε σε θέση, επαναξιολογώντας την κατάσταση τότε, να αναλάβουμε συντονισμένες πρωτοβουλίες που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, εξαιρώντας σχετικές δαπάνες από τον υπολογισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό βρήκε βικό χθες εσείς σε μια πρώτη συζήτηση που κάνατε με τους. Πρώτα απ' όλα ετέθη από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όχι μόνο στο χθεσινό Eurogroup, αλλά και δημόσια τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στους ευρωπαϊκούς κανόνες που αναφέρει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να αναζητηθούν έκτακτες λύσεις. Και εδώ ο κορονοϊός είναι μια έκτακτη περίσταση, είναι μια έκτακτη περίπτωση και αυτή θα αξιολογηθεί. Πάντως χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από τις εθνικές πολιτικές... Οι Ευρωπαίοι πάντως δεν έχουν δείξει γενικά και σε άλλα μείζωνα θέματα να παίρνουν γρήγορα τις αποφάσεις. Και επειδή μιλάτε για έκτακτη κατάσταση, προφανώς και εδώ χρειάζονται άμεσες λύσεις. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι επειδή εσείς έρχεστε από ένα Eurogroup. Έχουμε συμμάχους σε αυτή την ιστορία ή είμαστε μόνοι μας? Όχι. Γιατί δεν είναι ότι πλήττει μόνο τη δική μας οικονομία. Πρώτα απ' όλα, πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημοσιονομικά μέτρα, ουσιαστικά δημοσιονομικά μέτρα για επιχειρήσεις, έχει πάρει η Ιταλία. Η οποία έχει και ένα πολύ πιο έντονο, πιο οξύ πρόβλημα. Στην ίδια επιχειρηματολογία με τη χώρα μας, είναι και αρκετές άλλες χώρες, κυρίως η Γαλλία. Που αναζητούμε τι? Αναζητούμε στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου, επαναλαμβάνω το χθεσινό ήταν ένα έκτακτο Eurogroup εξ αποστάσεως, αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση, να αναλυθούν συγκεκριμένες συντονισμένες δράσεις, οι οποίες μετά θα διαχυθούν σε εθνικό επίπεδο και θα αποτοποθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές. Mm-hmm. Εμείς
ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε τρέξει διάφορα σενάρια. Έχουμε τρέξει διάφορα σενάρια με τις δυνητικές επιπτώσεις ανάλογα με την ένταση και την έκταση του προβλήματος, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα δημόσια οικονομικά. Και έχουμε ετοιμάσει ένα μπουκέτο, μια σειρά από εναλλακτικές, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ήδη αρχίζουν να φαίνονται και στην ελληνική Θέλετε οικονομία. Θέλετε να μας πείτε ενδεικτικά έτσι κάποια παραδείγματα? Θα στηριχθούν ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις που επλήγησαν? Με τι μορφή ενδεχομένως υπάρχει? Δεν θα ήθελα να μπω. Να δούμε λίγο φιλοσοφία αυτών των μέτρων. Δεν θα ήθελα να μπω σε συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα διότι αυτά τα μέτρα θα αποφασιστούν σε κεντρικό επίπεδο. Δεύτερον, γιατί πολλά μέτρα άπτονται και του Υπουργείου Ανάπτυξης, άρα ουσιαστικά υπονοώ σε ποια κατεύθυνση θα είναι κάποια μέτρα. Κάποια άλλα μέτρα θα είναι δημοσιονομική φύσεως. Κάποια άλλα μέτρα θα είναι δημοσιονομική φύσεως και κάποια άλλα μέτρα θα είναι απευθείας προς το Υπουργείο Υγείας. Κάτω καμπάνε το αναφέρω, γιατί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανέφερε ως ένα πιθανό μέτρο το οποίο ενδεχομένως να αναλυφθεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό το οποίο ανέφερε χθες και το επαναλαμβάνω γιατί το είπατε προηγουμένως, κύριε Πιταρά, είναι το εξής. Ότι είναι έτοιμη η νομισματική πολιτική, όπως έπραξε η Fed, να ενεργήσει στην κατεύθυνση ενίσχυσης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, γιατί φαίνονται τα πρώτα σημάδια μείωσης των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Μετά δάμε και στα ομόλογα. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η δημοσιονομική πολιτική να έρθει να πάρει έγκαιρα και όχι με καθυστέρηση όπως το παρελθόν. Έχετε δίκιο στην κριτική την οποία ασκήσατε για το παρελθόν. Να έρθει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να στηρίξει τις κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεπώς, η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να δράσει, αλλά θέλουμε αυτό να γίνει σε συντονισμένο πανευρωπαϊκό επίπεδο, στη βάση των εξαιρέσεων συγκεκριμένων δαπανών από τη μέτρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Γιατί, για να το συνδυάσω με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στα σύνορα της χώρας. Θαλάσσια και χερσαία. Εκεί έχουμε ήδη ζητήσει την εξαίρεση κάποιων συγκεκριμένων κονδυλίων που έχουν διατεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την μέτρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Εκεί είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ζητάμε κάτι συγκεκριμένο και είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι ουσιαστικά θα το πετύχουμε. Κύριε Σταϊκούρα, ανησυχείτε ότι όλη αυτή η εξέλιξη μπορεί να μη σας δώσει δυνατότητα να προχωρήσετε σε αυτά τα οποία έχετε υποσχεθεί να κάνετε όσον αφορά, για παράδειγμα, περαιτέρω μείωση στη φορολογία, κατάρρηση εισφοράς αλληλεγγύης ή αν πάει πιο πίσω. Να τις κάνετε, αν πάνε αυτό που λέει η Ήρω, αν πάνε, αναγκαστείτε να πάνε πιο πίσω αυτό το πράγμα. Είχατε πει ότι θα μειωθεί τον Απρίλιο. Θα πάει ενδεχομένως πιο πίσω, θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο? Με τα σημερινά δεδομένα ισχύουν οι δεσμεύσεις μας. Με τα σημερινά δεδομένα, με την εικόνα που έχουμε των δικτών της οικονομίας, με τις συζητήσεις που γίνονται με τους θεσμούς και με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ισχύει ό,τι έχουμε πει. Κατά τα άλλα, θέλετε να δούμε λίγο και το άλλο πλαίσιο, ενδεχομένως να δούμε και τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Θέλω να μας πείτε, κύριε Σταϊκούρα, αν έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, κυρώσεις κρατήσεων τουριστών. Να το δούμε λίγο πιο πραγματιστικά το πράγμα. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες απτές επιπτώσεις ήδη στην ελληνική οικονομία και σε συγκεκριμένους κλάδους που θεωρούνται και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Κοιτάξτε, η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει επίδραση τόσο στο πεδίο της ζήτησης όσο και της προσφοράς σε ό,τι αφορά κλάδους, κυρίως τον τουρισμό και την ναυτιλία. Αυτές οι εκτιμήσεις έχουν ενσωματωθεί στις προβλέψεις που έχουμε κάνει για τις επιπτώσεις του ιού του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Παρακολουθούμε όμως σε καθημερινή βάση συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν σε εκτιμήσεις μας. Για παράδειγμα, παρακολουθούμε τις αφίξεις οι οποίες γίνονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Παρακολουθούμε την κίνηση του πληθυσμού που γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παρακολουθούμε την κίνηση της κοινωνίας των πολιτών που γίνεται με πλαστικό χρήμα, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Φαίνονται οι πρώτες επιδράσεις στην ελληνική οικονομία, αλλά η ένταση και η έκταση αυτών, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσωπικοποιηθεί όχι μόνο στη χώρα, σε καμία χώρα του κόσμου. Όχι, απλά επειδή και η οικονομία είναι ψυχολογία, βλέπετε τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Δηλαδή, όταν βγαίνει η Lufthansa, και η Lufthansa είναι μία περίπτωση, και καθυλώνει 150 αεροπλάνα λόγω του κορονοϊού και βάζει το όνομά της σε μία λίστα 26 αεροπορικών εταιριών που έχουν
προχωρήσει στην ίδια απόφαση, προφανώς και εμείς πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας, ειδικά επειδή είναι η βαριά μας βιομηχανία. Μα είδατε ότι δεν επικαλέστηκα δείκτες οικονομίας που πρόσφατα είδαν το φως δημοσιότητας, όπως είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος που δημοσιοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε την τελευταία εβδομάδα αποδεικνύει ότι η ψυχολογία της ελληνικής οικονομίας τον Φεβρουάριο, της κοινωνίας, ήταν στο υψηλότερο βαθμό των τελευταίων 20 ετών. Πράγματι όμως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βλέπουμε την μετατόπιση που έχει γίνει στην ψυχολογία της κοινωνίας. Αλίμονο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε τις διαστάσεις, βλέπουμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, όπως χθες το βράδυ σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας. Δεν έχουμε να πω ότι είναι μια κατάσταση η ίδια με αυτή της προηγούμενης εβδομάδος. Αυτό όμως που έχουμε να συστήσω είναι ότι απαιτείται ψυχραιμία, ενημέρωση, νυφαλιότητα και συγκεκριμένες σοβαρές πρωτοβουλίες. Εμείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών, σε μια κατεύθυνση ενισχύσαμε το Υπουργείο Υγείας με 15 εκατομμύρια για τα υλικά. Σε μια άλλη κατεύθυνση ενισχύσαμε έγκαιρα τα τελωνεία της χώρας με το κατάλληλο υλικό και ενημερώσαμε τα στελέχη και τους εργαζόμενους στα ΑΔΕ. Σε ένα τρίτο επίπεδο, κρίναμε σκόπιμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι να πάρουν ένα email, το γνωρίζετε, το έχετε λάβει και εσείς, στο οποίο να λέμε ακριβώς αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης, γιατί πρέπει να είναι ενημερωμένος. Και αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ένα πρόβλημα που, επαναλαμβάνω, την ένταση και την έκταση αυτού ακόμα την αξιολογούμε σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Για να το κλείσουμε λίγο αυτόν τον άξονα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, να πάμε και στα άλλα έτσι πολύ μείζωνα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, τι έρχεται μετά το τέλος του πλαισίου του υφιστάμενου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλω να μου πείτε αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν έχουν δείξει την αντίστοιχη ψυχραιμία οι αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε σημαντικές απώλειες. Είδαμε το ελληνικό ομόλογο να τσιμπάει από εδώ του δεκαετούς ομολόγου, να τσιμπάει αρκετά σε σχέση με τη σοβαρή και σημαντική αποκλιμάκωση που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Δεδομένου πως μιλάμε για ψυχολογία και επειδή οι αγορές πολλές φορές λειτουργούν πιο ακαριαία, σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχει πάρει αυτή την τροπή η κατάσταση? Θα με ανησυχούσε αν η εικόνα αυτών των δικτών που λέτε ήταν πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη εικόνα που παρουσιάζουν άλλες χώρες. Η κατάσταση είναι ακριβώς ταυτόσιμη. Σε σχέση με αναπτυσσόμενα χρηματιστήρια της Ευρώπης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών έχει πέσει κατά το ίδιο ποσοστό μέσα στο 2020. Και σε ό,τι αφορά τα ομόλογα, υπάρχει πράγματι μια αύξηση του κόστους δανεισμού, αντίστοιχη αυτής που παρατηρείται σε κάποιες άλλες χώρες, κυρίως του Νότου. Πράγματι, αυτό που σημαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι οι επενδυτές ουσιαστικά κινούνται προς πιο ασφαλή καταφύγια. Και τα πιο ασφαλή καταφύγια είναι χώρες ή νομίσματα ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα δεν με ανησυχεί η εικόνα αυτή. Εάν με ρωτάτε αν με ικανοποιεί, προφανώς θα ήθελα χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Προφανώς θα ήθελα καλύτερους δείκτες χρηματιστήριου αξιών Αθηνών. Αλλά η εικόνα η οποία αποτυπώνεται σε αυτούς τους δείκτες δεν με προβληματίζει και δεν με ανησυχεί, διότι δεν είναι διαφορετική από αυτό, από διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Κύριε Σταϊκό, να σας ρωτήσω κάτι. Ένας πολίτης ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο και ο οποίος χρωστάει και έχει μείνει πίσω, θα πρέπει να ανησυχεί για την πορεία της οικονομίας γενικότερα πλέον με τον κορονοϊό? Θα πρέπει να ανησυχεί αν θα κολλήσει ο κορονοϊό? Θα πρέπει να ανησυχεί για τα εθνικά θέματα? Θα πρέπει να ανησυχεί αν χάσει και το σπίτι του μετά την 1η Μαΐου? Εξαρτάται για ποιον πολίτη μιλάμε. Για τον στρατηγικό κακοπληρωτή, αυτόν που μπορούσε να πληρώσει και δεν πληρώνει, θα πρέπει να ανησυχεί και κανονικά αν ήμασταν μια σοβαρή κοινωνία η οποία είχε και μια σοβαρή πολιτεία η οποία είχε αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα εδώ και πολλά χρόνια, θα έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι τελικά ο στρατηγικός κακοπληρωτής, κύριε Πρόεδρε? Πώς είναι αυτή, να σου πω, γιατί μου κάνει εντύπωση, το ακούμε συνέχεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πραγματικά μπορεί να πληρώσει, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του έτσι επειδή από γυνάτη. Θα σας δώσω μία αίσθηση, γιατί αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, δεν προέρχονται από την ελληνική πολιτεία, δεν προέρχονται από τις εφορίες, από τα ασφαλιστικά ταμεία, προέρχονται κυρίως από το τραπεζικό σύστημα. Θα σας δώσω 2-3 αριθμούς από τους οποίους ίσως μπορεί να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, όταν γίνονται πληστηριασμοί, που πληστηριασμοί γίνονταν και πριν την κρίση, γίνονταν κατά τη διάρκεια της κρίσης και θα συνεχίσουν να γίνονται, μία αίσθηση να σας δώσω,
Το 2008 είχαν γίνει 52.000 πληστηριασμοί. Πέρσι έγιναν τελικά περίπου 6.000 πληστηριασμοί. Από αυτούς πληστηριασμούς, το 1 τρίτο, εκείνη τη χρονική στιγμή, βρήκε χρήματα και πλήρωσε. Ένα ενδεικτικό στοιχείο. Έχουμε κάνει μια πλατφόρμα, στην οποία πλατφόρμα την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την ψηφίσαμε, την διατηρήσαμε, την ενισχύσαμε και την εμπλουτίσαμε. Με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις βέβαια. Καλείτε τον κόσμο να μπει στην πλατφόρμα προτού αρθεί αυτό το πλαίσιο προστασίας, αλλά πολλοί δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο προστασίας γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρό. Έχει θέσει ένα πλαφόν, παραδείγματος χάρη, 130.000 σε υπόλοιπο φυλής. Πώς είναι αυτό δυνατόν, αν έχει επιβαρυνθεί ο άλλος με τόκους και επιβαρύνει περαιτέρω. Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί μιλάτε για άλλο κεφάλαιο. Mm-hmm. Άλλο θέλω να πω εγώ, άλλο λέτε εσείς. Δεν μπορώ να το ήθελα να το επισημάνω και αυτό όμως, γιατί είναι τόσο εύκολο να μπει κάποιος σε αυτή την πλατφόρμα όσο εσείς. Με ευκολία ενδεχομένως μπορείτε να τον καλείτε. Καθίστε όμως, γιατί θα χάσουμε το επιχείρημα. Για πείτε μου. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το πλαίσιο, τα οποία είναι αυτά τα οποία αναδείξατε και τα οποία βρήκαμε, ναι, και επί των οποίων συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα είναι κάτι που βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δυνητικά θα μπορούσαν να μπουν με βάση τα στοιχεία των τραπεζών περίπου 100.000 πολίτες. Αυτή τη στιγμή χρήση της πλατφόρμας έχουν κάνει ελάχιστη. Ναι. Άρα με τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, όχι αυτά που λέτε εσείς, ένα μικρό κομμάτι έχει μπει και ένα μεγάλο κομμάτι αρνείται να κάνει άρση των περιουσιακών του στοιχείων έτσι ώστε να προχωρήσει. Αυτό είναι στρατηγικό σκοπολιωτή όμω. Αν κάποιο ισχυρίζομαι... δεν συνενεί στην άρση του τραπεζικού απολύτου. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είναι στρατηγικό σκοπολιωτή, θα σα καταθέσω κάποιου αριθμού. Ναι. Παράλληλα. Γιατί ο κ. Κουρμούς προάλλη μα έλεγε ότι άμα κάποιο δεν συνενεί στην άρση του τραπεζικού απολύτου, δεν απαιτείται και στρατηγικό σκοπολιωτή. Μπορεί απλώ να αγχώνεται με το να δώσει τα τόσο κάποια στοιχεία και σημαντικά στοιχεία και πάω συνεπώ να προχωρήσω το σκεπτικό μου. Βλέπουμε το δεύτερο εξάμεινο του 19 και θα καταθέσουμε άμεσα σήμερα αύριο καινούργια στοιχεία τα οποία παίρνουμε. Ότι οι πολίτες στρέφονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διμερείς συμφωνίες με τις τράπεζες και με τις εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει ένα μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων. Φαίνεται συνεπώς ότι γίνονται αρκετές ρυθμίσεις. Αρκεί να σας πω ότι οι τράπεζες που μας δώσαν στοιχεία, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2019 έγιναν περίπου 43.400 ρυθμίσεις. Και άλλες, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, 20.000. Mm-hmm. Έγιναν από τους servicers, δηλαδή από αυτούς που έχουν αναλάβει τη ρύθμιση των δανείων. Έδωσε συνεπώς κάποια ποσοτικά στοιχεία της κατάστασης. Τι εμείς επιδιώκουμε? Επιδιώκουμε σε συντονισμό και πίεση όμως και προς τις τράπεζες και προς αυτούς τους οίκους οι οποίοι έχουν αναλάβει την διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους servicers, να προχωρήσουν και να εντείνουν την προσπάθεια για ρύθμιση δανείων με την κοινωνία. Αντιστρόφως, καλούμε την κοινωνία να αξιοποιήσει την πλατφόρμα η οποία είναι διαθέσιμη. Και φαίνεται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα μέχρι και 50% επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Αυτό θα υπάρχει και, μετά και τέλος, την άρση του πλαισίου. Κάθε φορά προλαμβάνω το ερώτημά σας. Και τέλος, ετοιμάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για τον Μάιο, το οποίο θα εδράζεται πάνω σε 4 πυλώνες. Τα 8 υπάρχοντα σχήματα που υπάρχουν σήμερα για το ιδιωτικό χρέος. Σήμερα υπάρχουν 8 διαφορετικά σχήματα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, θα γίνουν ένα. Δεύτερον, θα υπάρχουν προβλέψεις για δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρίτον, θα υπάρχει. Αφού ρευστοποιηθεί όμως η περιουσία τους. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά. Αυτό ακούγεται τουλάχιστον, αυτό ισχύει. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά όταν είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με την δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει στους πραγματικά φτωχούς πολίτες, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, να βοηθηθούν. Να βοηθηθούν πριν και μετά από συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα προβλέπονται. Α, και αυτό τέταρτον, θέλουμε να μείνουμε λίγο τέταρτον, σε αυτό. Μήπως έχει μεγάλη... Καθίστε να ολοκληρώσω λίγο. Πείτε μας λίγο και αυτό. Και θα σας πω ό,τι είναι να σας πω τον Μάιο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι που θα γίνει μετά από 2 μήνες, γιατί μια σοβαρή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να σταθμίζει όλα τα γεγονότα, πρέπει να σταθμίζει όλα τα δεδομένα. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, που σημαίνει ότι πρέπει να συζητάμε και με θεσμούς. Και ο τέταρτος άξονας είναι οι προβλέψεις για τις εξαιρέσεις των στρατηγικών κακοπολιωτών. Άρα αυτό που θα δείτε τον Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, έχει τα χαρακτηριστικά που θα κινούνται πάνω σε αυτούς τους 4 άξονες. Εγώ κρατάω πάντως αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι οι δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει και έχετε δημόσια πει. Ισχύουν. Με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά δεδομένα, άρα υποψιάζομαι ότι ισχύει και η μείωση της φοράς αλληλεγγύης και η μείωση του έμφυα περαιτέρω.
και, τα τεκμήρια διαβίωσης, κατάργησή τους. Αυτό δεν υπάρχει ως πρόβλεψη φέτος, ούτε έχουμε πει κάτι τέτοιο. Για τα επόμενα χρόνια έχουμε πει πολλά και πολλά άλλα θέματα. Ξέρετε ότι δεν είμαι από αυτούς που συνήθως προαναγγέλουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, παραλαμβάνω για τρίτη φορά, με τα σημερινά δεδομένα τα οποία έχουμε, γιατί έχουμε μία έξαρση ενός φαινομένου και στη χώρα μας, την οποία έκταση και ένταση δεν τη γνωρίζουμε ακόμα, με τα σημερινά δεδομένα, ναι, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όχι τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, γιατί αυτές υλοποιούμε μέσα στον προϋπολογισμό, τις επιπλέον δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει εκτός προϋπολογισμού λόγω της καλής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ωραία. Μια επιπλέον δέσμευση θα ήταν η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Ναι, θα στην πείτε. Βάζω ιδέες εγώ τώρα, δεν ξέρω. Καλημέρα. Δεν φταίει ο κορονοϊός γι' αυτό. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε τον κορονοϊό. Και εσείς. Έχουμε ειδικά σαπούνια και αυτά τα μηχανήματα για να. Τα χρησιμοποιούμε συνεχώς γιατί πρέπει να ακολουθούμε και τις οδηγίες των ειδικών. Καλά, εσείς πιάνετε και εσείς. Χρήματα κάθε μέρα. Το Eurogroup κάναμε τηλεδιάσκεψη πάντως. Δεν είχατε χειραψίσει, παιδιά. Όχι, δεν είχαμε. Τώρα τις 15 μηνών θα πάτε να προσέχετε. Θα προσέχω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.